Κύριε Πρόεδρε, στο δεύτερο που σας ρώτησε ο κύριος Κλαβιανός, έχετε δηλώσει και έχω τη φράση ακριβώς. Το δικαίωμα της έκτρωσης δεν εδράζεται σε καμία ιατρική και νομική λογική. Ως δημοκρατικό πατριωτικό κίνημα νίκη, πιστεύουμε πως κανένας απολύτως δεν έχει δικαίωμα προκλήσεως βλάβη στο έμβριο. Άρα να καταλάβουμε ότι δεν αναγνωρίζεται και ως δικαίωμα σε μια γυναίκα την αυτοδιάθεση θα του σώματός της. Αυτές οι συζητήσεις είναι πάρα πολύ, κοιτάξτε. Είναι κρίσιμο. Με συγχωρείτε, είναι πολύ στενάχωρες, πάρα πολύ με λυπούν. Καταλαβαίνετε, γιατί είναι πολύ δύσκολες. Πάρα πολύ δύσκολες. Έχουν προκαλέσει δράματα σε νέα παιδιά ιδίως. Εξάκρας συλλήψεως υπάρχει άνθρωπος. Έτσι. Υπάρχει το δικαίωμα του ανθρώπου, του αγέννητου παιδιού. Έτσι. Αυτή είναι η άποψή μας. Από εκεί και πέρα, όταν πρέπει να γίνεται και μια διαφορετική αγωγή στα σχολεία. Πολλές φορές το λέω. Να γίνεται και αγωγή της αγνότητας. Θα σας πω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Σεξουαλική αγωγή πρέπει να υπάρχει. Θα σας πω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Γιατί υπάρχουν... και εδώ έχετε δηλώσει γι' αυτό. Να πω. Προώθηση της ομοφιλοφιλίας σεξουαλική. Έχουμε 102 ενότητες στο δημοτικό σχολείο. Επειδή τα ξέρω τα πράγματα εκ της πείρας, έτσι. Και βλέπετε τώρα τι συμβαίνει στη Γαλλία. Έχουμε 102 ενότητες στα σχολικά βιβλία, τα παλιά αναγνωστικά. Σήμερα τα λέμε βιβλία γλώσσας. Και δεν υπάρχει ούτε. Κάθε ενότητα περιλαμβάνει γύρω στις 20 σελίδες. Δεν υπάρχει ούτε μία ενότητα στην οποία να εκθιάζεται η οικογένεια, ο θεσμός της οικογένειας. Η ενότητα τι σχέση έχει όμως με την οικογένεια? Γιατί. Λέω το εξής, αγαπητέ μου. Γιατί άνθρωποι και υπερδραστήριοι σεξουαλικά. Πρέπει να θυμηθούμε για μικρά παιδιά. Για το δημοτικό σχολείο μιλάω, έτσι. Ναι, αλλά ότι. Στο δημοτικό θα διδάσκουμε το καλό. Την αρετή της αγνότητας. Αγνότητας. Γιατί είναι κακό.